είχαμε εξελίξει στι ελληνοτουρκικέ σχέσει. Όπω είναι γνωστό, η Ελλάδα σωστά πράτοντα. έστειλε, ήταν από τι πρώτε χώρε που έστειλε βοήθεια και τα ελληνικά σωστικά συνεργεία έσωσαν ανθρώπινε ζωέ στην περιοχή τη Αντιόχεια. Αυτή λοιπόν η ενέργεια της Ελλάδας είχε μια πολύ θετική ανταπόκριση στην τουρκική κοινωνία, μια ανταπόκριση που υποχρέωσε και την τουρκική κυβέρνηση να το αναγνωρίσει. Στη συνέχεια με την τραγωδία των ε, τεμπών ε, έκανε μια κίνηση καλής θέλησης και η τουρκική πλευρά με απόφαση του Προέδρου της Τουρκίας του Ταϊ Περδογάν. Και μετά από εισήγηση του Υπουργού Ιστορικών της Τουρκίας του Μευλού Τσαβούσογλου ε, έδωσε, εξέδωσαν έναν Έλληνα κρατούμενο στις τουρκικές φυλακές το οποίο ο γιος ήταν θύμα, ήταν ένας από τους 57 νεκρούς της τραγωδίας των τεμπών. Και αυτό θεωρήθηκε ότι ως μια κίνηση καλής θέλησης από πλευρά της Τουρκίας. Μετά από αυτό είχαμε στις Βρυξέλλες την σύνοδο των δωρητών της Τουρκίας και της Συρίας. Εκεί αυτή η σύνοδος έγινε με πρωτοβουλία και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Προεδρεύουσας Χώρας της Σουηδίας. Σε αυτήν την σύνοδο των δωρητών... Συγκεντρώθηκε ένα πολύ μεγάλο ποσό για την Τουρκία, 7 δισεκατομμύρια ευρώ και περίπου 950 εκατομμύρια ευρώ για την Συρία. Αυτό λοιπόν ε, λειτουργεί, θα έλεγα, είναι και ένα κίνητρο για την Τουρκία να δείξει ένα καλό πρόσωπο, να βάλει την προβιά ε, η Τουρκία να παρουσιαστεί σαν. Ε, να, να δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο τέλος πάντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Δύση. Και στο πλαίσιο αυτή, για να εξασφαλίσει τα 7 δισεκατομμύρια, ένα τεράστιο ποσό όπω είπαμε, και στο πλαίσιο αυτό ο Τσαβούσογλου παρουσίασε ένα διαφορετικό πρόσωπο απέναντι στον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, στον ομόλογό του, τον κύριο Νίκο Δένδια. Και έτσι προχώρησαν και έκαναν η κάθε πλευρά από ένα βήμα προσέγγιση. Η Τουρκία δήλωσε ότι θα στηρίξει την, ε, ε, την υποψηφιότητα της Ελλάδας ως Ω ερετό μη, μη μόνιμο μέλο του Συμβουλίου Ασφαλείας των, του οργανισμού εθνών και η Ελλάδα από την πλευρά τη δήλωσε ότι θα στηρίξει την υποψηφιότητα τη Τουρκία για να αναλάβει Τούρκος ε, αξιωματούχο τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΑΕΜΟ. Εδώ λοιπόν υπάρχουν ορισμένε ενστάσει που έχω διαβάσει από διάφορου αναλυτέ, τι οποίε σε έναν βαθμό θα έλεγα ότι ενστερνίζομαι ότι ε, αυτή η προσέγγιση ε, με αυτόν τον τρόπο που έγινε στην ουσία δεσμεύει την Ελλάδα, ακυρώνει την επιτυχία της Ελλάδας τελικώς να πετύχει να γίνει μέλος, μη μόνιμο μέλος στον Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού των Ηνωμένων Γιατί εκεί υποτίθεται ότι όταν είσαι έστω και μη μόνιμο μέλος μπορείς να επηρεάσει την ατζέντα και να επηρεάσει πράγματα. Όταν όμως ό,τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε αφορά προβλήματα με την Τουρκία και διεκδικήσει τη Τουρκία. Όταν σε έχει στηρίξει η Τουρκία, αυτό δεν δένει τα χέρια τη Ελλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλεία να μην θέτει ζητήματα τα οποία στρέφονται κατά τη Τουρκία. Δηλαδή, δεν υπάρχει λογική στην αποδοχή αυτή τη στήριξη τη Τουρκία, η οποία ίσω και να μην χρειάζεται. Από την άλλη πλευρά, το γεγονό ότι η Ελλάδα στηρίζει, έστω και αν η Τουρκία δεν πετύχει, δεν το πετύχει, στηρίζει την Τουρκία να καταλάβει μια θέση στον ε, οργανισμό, στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, στον ΑΕΜΟ, μια χώρα η οποία θα έλεγα ότι είναι ο πρωταθλητής σύγχρονο πυρατ... σύγχρονος πειρατής των θαλασσών. Δεν υπάρχει κανόνας του διεθνούς δικαίου που να έπεισε μπροστά τη και να μην τον έχει τσαλαπατήσει η Τουρκία. Η Τουρκία δεν έχει υπογράψει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Η Τουρκία κάνει τις πειρατικές ενέργειες στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μάλιστα τώρα που μιλάμε έχει εκδώσει ναύτεξ για έρευνες από ένα, επιστημονικές έρευνες στον από το πλοίο Μπιλίμ 2 στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας στη βόρεια πλευρά αυτή που σφετερίζονται τα κατεχόμενα και έρχεται η Ελλάδα να ξεπλένει ας χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση στην Τουρκία προτείνοντάς την να, ως υποψήφια να καταλάβει τη θέση του, του Γενικού Γραμματέα, ένα Τούρκος αξιωματούχος, του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Θεωρώ ότι σε αυτόν τον πολιτικό σχεδιασμό δεν υπάρχει λογική και παρουσιάζεται ως μια κίνηση ε, αμοιβαία καλή θέληση και από τις δύο πλευρές, όμως όπως στην ουσία αποδείξαμε, ακόμα και η στήριξη της Τουρκίας για το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν είναι τα χέρια της Ελλάδας να μην στρέφεται εναντίον της Τουρκίας, οπότε για ποιο λόγο να είμαστε εκεί, και το γεγονό ότι στέλνουμε την, Ολα... την Τουρκία να αναλάβει γενικό γραμματέα Τούρκο στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό είναι σαν να βάλουμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. ή να πω μια άλλη έκφραση, αν υπήρχε τέτοιο οργανισμό, σαν να προτείνουμε την Τουρκία να αναλάβει την ευθύνη λειτουργία του οργανισμού προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ε, καταπολέμηση των γενοκτονιών. Γι' αυτό είπα ότι είναι σαν να βάζουμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Τίθεται και ένα άλλο ζήτημα αξιοπιστία τη ελληνική εξωτερική πολιτική. Ξέρετε, η Ελλάδα, σωστά πράτοντα, τα τελευταία τρία, τέσσερα χρόνια, πέντε χρόνια, προσπάθησε και συνομολόγησε συμφωνίε με μια σειρά από χώρε. Και συμφωνίε οι οποίε προβλέπουν μέχρι και αμοιβαία αμυντική συνδρομή. Πώς, στη βάση, σε ποια βάση έγιναν αυτές οι συμφωνίες αυτέ οι συμφωνίε με τι χώρε, Ενωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Αίγυπτο, Ισραήλ, Γαλλία, έχουν γίνει στη βάση του κοινού συμφέροντο. Και κυρίω αφορά αυτό το κοινό συμφέρον απειλή που προέρχεται από την Τουρκία και για τι δύο χώρε. Θίγονται συμφέροντα και των δύο χωρών από την πολιτική τη Τουρκία, ενώνουμε τι δυνάμει μα να αντιμετωπίσουμε την απειλή που προέρχεται από την Τουρκία. Όταν όμω μα βλέπουν κάθε τρει λίγο να Χαριεντιζόμαστε με την Τουρκία. Πόσο πιθανό είναι αυτές οι χώρες όταν τις χρειαστούμε να είναι εδώ, όταν ακυρώνουμε στην ουσία την, την, το νόημα της, των διμερών συμφωνιών με τέτοιες κινήσεις. Νομίζω ότι τίθεται ένα θέμα αξιοπιστίας της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και θα πρέπει αυτοί οι οποίοι σχεδιάζουν και χαράσουν και λαμβάνουν αποφάσεις για την ελληνική εξωτερική πολιτική να αναθεωρήσουν αν θέλετε, να ξανασκεφτούν τον τρόπο με τον οποίο χαράσεται η ελληνική εξωτερική πολιτική. Και να πά...